Και να πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, όπου βρίσκεται ο πρόεδρος των Ξένων Συγκεντρώων, ο κύριος Βασίλης Λεβέντης. Καλημέρα σας, κύριε πρόεδρε. Καλημέρα, κύριε Πίκουλα. Τι κάνετε, πώς είστε? Δόξα σε ο Θεός, προσπαθούμε. Προσπαθείτε. Είχαμε έτσι έντονες κοινοβουλευτικές μάχες το τελευταίο διάστημα, αν και το θερμόμετρο έξω είναι 35-38 βαθμούς. Βέβαια δεν συγκρίνεται σε καμία περίπτωση, κύριε πρόεδρε, με τα περσινά τέτοια εποχή, έτσι, αλλά είναι έντονο το, έτσι, πολύ ανεβασμένο το πολιτικό σκηνικό. Συμφωνώ μαζί σας. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, κάνατε τελευταίως χθες προχθές μία δήλωση ότι έχουν κάνει συμφωνία οι τρεις, η Νέα Δημοκρατία, το Ποτάμι και η Δημοκρατική Συμπαράταξη, να ρίξουν τον Τσίπρα. Πώς θα γίνει, πώς θεωρείτε, πώς εκτιμάτε ότι μπορεί να γίνει αυτό, γιατί πάντα η αντιπολίτευση, είτε συνασπισμένη είτε κατά μόνας, ασκεί κριτική στην κυβέρνηση. Πώς μπορεί να γίνει πρακτικά αυτό? Πού το στηρίζετε, δηλαδή? Η δήλωσή μου αφορούσε ότι έχουν κάνει άξονα συμμαχίας. Μάλιστα. Που θα είναι και εκλογική συνεργασία. Θεωρείτε ότι θα υπάρξει, θα δηλαδή... Θα καταλήξει και σε εκλογική συνεργασία. Προς το παρόν έχουν συνασπιστεί και όπου βρίσκουν αδύνατο σημείο στην κυβέρνηση προσπαθούν να πλήξουν. Ειδικά το πρόσωπο του Πρωθυπουργού, το οποίο το θεωρούν πιο ευάλωτο. Μάλιστα. Η ιστορία της απλής αναλογικής, εσείς αυτό και κατηγορείτε και κυρίως την Φόφη Γεννηματά. Μα εκείνη έκανε την προδοσία. Ο Σταύρος είναι ένα πολιτικοποίητο άτομο, το οποίο έχει προφανώς τα έχει βρει με τον κύριο Μητσοτάκη και ενήργησε και κάτω από το βάρος της δημοσκοπικής του κατάρρευσης. Θεωρείτε ότι το ποτάμι θα αφομοιωθεί με τη Νέα Δημοκρατία εν τέλει? Δεν έχει τι να κατέβει και να πάρει 1,5. Να κατέβει να πάρει 1,5%. Δεν έχει νόημα. Μάλιστα. Επομένως προετοιμάζει την απορρόφηση το ποτάμι. Η Γεννηματά νομίζω έκανε το λάθος της ζωής της, διότι προσέφερε 50 έδρες δώρο στον κύριο Μητσοτάκη και αυτό δεν θα το συγχωρήσει ο λαός, αυτό δεν θα το συγχωρήσει. Θεωρείτε δεδομένο πολιτικά ότι η Νέα Δημοκρατία, ανεξάρτητα πότε θα γίνουν εκλογές μέσα στην επόμενη τριετία, θα είναι πρωτοκόμμα? Εγώ το θεωρώ δεδομένο, ναι, διότι είναι δύσκολο να ανατραπεί. Σπανιότατα έχουν ανατραπεί ευρήματα δημοσκοπήσεων. Σπανιότατα. Και είναι δύσκολο, γιατί είμαστε σε μνημόνιο. Δηλαδή και να πετύχει κάτι η κυβέρνηση θα είναι μηδαμινό σε σχέση με τις επιθυμίες του κόσμου. Ο κόσμος θα ήθελε, πατώντας ένα κουμπί, να ξαναφτάσουμε στο 2000, να ξοδεύει λεφτά, να παίρνει δάνεια, να διακινεί πολλά χρήματα, να διορίζει τα παιδιά του. Μια τέτοια κατάσταση αναπολύει ο κόσμος. Είναι δυνατόν να το καταφέρει να το κάνει αυτό ο Τσίπρας? Και έτσι κι αλλιώς τα μνημόνια πάντα λειτουργούν ως πολιτικό πάκμαν, δηλαδή τρώει κυβερνήσεις. Ναι. Και κόμματα. Είναι η αλήθεια αυτή. Ναι. Θεωρείτε, η Νέα Δημοκρατία όμως βλέπουμε ότι με τον κύριο Μητσοτάκη έχει διάφορα εσωτερικά θέματα, δηλαδή όσο και να μην φαίνονται στον αφρό, να μην βγαίνουν, εσείς που κυκλοφορείτε μέσα στη Βουλή και μιλάτε και με βουλευτές και αυτά, έχει θέμα εσωτερικό? Έχει διαφορετική οπτική, έχει η Καραμαλική, διαφορετική οπτική του Σαμαρά. Τακτικισμοί υπάρχουν και στρατηγικές. Έχει πίεση. Όμως όλα τα καταπίνει η ενδεχόμενη άνοδος, η ελπίδα της για άνοδο. Ναι, στην εξουσία. Πάντα η δεξιά είχε καπετανάτα. Καλά, εντάξει, έχει και DNA ισχυρό, έτσι, σε σχέση με πολλά άλλα κόμματα. Αλλά η άνοδος και η ελπίδα για αυτοδυναμία και για πρώτο κόμμα καταπίνει τις αντιδράσεις, γιατί ο καθένας από αυτούς που θα θέλανε να κάνουν μια κίνηση διάσπασης το σκέπτεται. Μάλιστα.
να μην καταστραφεί, να μην του βγει αντίθετα κλπ. Εσείς προχθές μάλλον είχαμε τη συζήτηση για την σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής στην, ναι. την, το αίτημα της Νέας Δημοκρατίας που τελικά δεν πέρασε. Εσείς το καταψηφίσατε. Ναι. Θεωρείτε ότι η χρονική περίοδος που έβαλε η Νέα Δημοκρατία στο στόχαστρο είχε καθαρά πολιτικό, έτσι, να βάλει κατά τη, πολιτικά κατά της κυβέρνησης. Κατά του Τσίπρα προσωπικά. Μάλιστα. Και αυτό ήταν ο λόγος. Η Νέα Δημοκρατία έχει το όνειρο να αποδείξει mm-hmm. ότι ο Τσίπρας εγνώριζε τα καμώματα Βαρουφάκη. Αυτό έχει η Νέα Δημοκρατία, να μεταφέρει δηλαδή, την απόλυτη ευθύνη στον Πρωθυπουργό. Μάλιστα. Αυτό είναι το όνειρό της. Και περιόριζε το πεδίο έρευνας στο 2015. Εμάς μας πήρε ο κύριος Αυγενάκης, μας ρώτησε τι θα κάνουμε. Mm-hmm. Του πήγησαμε ότι αν είχατε και αν μπορείτε έστω τη 12η ώρα να διευρύνετε το χρονικό ορίζοντα και να το πάτε από το 2004, θα ψηφίσουμε. Αν επιμένετε αλακάρτ στην περίοδο 2015, δεν θα ψηφίσουμε, διότι δεν εγκρίνουμε μια τέτοια, ένα επιμερισμό χρονικό. Μάλιστα. Δεν τον εγκρίνουμε. Αυτό άρα στο μέλλον, αν υπάρξει αίτημα για διερεύνηση μεγαλύτερης περίοδου, θα είστε υπέρ αυτής της διερεύνησης. Ασφαλώς θα είμαστε υπέρ. Και ήδη προσπαθήσαμε να βρούμε βουλευτές για να γίνουν 50, γιατί θέλει 50. Και κοροϊδεύουνε. Πήγαμε στο Ποτάμι, πήγαμε στο Πασόκ, πήγαμε στο Νέα Δημοκρατία. Για να κατεβάσετε πρόταση. Για να κατεβάσουμε πρόταση για από το 2004 για έρευνα. Και λένε με διάφορες προφάσεις, μα τώρα λέει το θέμα τελείωσε. Γιατί τελείωσε? Είναι καλοκαίρι, κάτι τέλος πάντων. Γι' αυτό σας λέω υπάρχει. Πάμε για μπάνια. Ναι, υπάρχει συμμαχία Σοφόφης, Σταύρου και Κυριάκου. Μάλιστα. Θα τη δείτε να εξελίσσεται στο επόμενο μέλλον με κοινές κινήσεις και προσπάθεια πόλωσης. Μάλιστα. Ήθελα να σας ρωτήσω, με τη στάση σας τόσο στην και την παρουσία σας κυρίως και στις προτάσεις της κυβέρνησης για το Σύνταγμα, αλλά και σε ψηφοφορίες που συνταχθήκατε, τέλος πάντων είχατε την ίδια άποψη με ναι. την κυβερνητική πλευρά, πολλοί σας έσπευσαν να σας χαρακτηρίσουν ως χρυσή εφεδρεία, είτε αντί του Πάνου Καμένου είτε μαζί με, ναι. με το δίπολο το κυβερνητικό, ναι. τι έχετε να πείτε? Πάλι και αυτό εντάσσεται στην εκστρατεία λάσπης, ενώ είναι δηλαδή αυτοί που έχουν κάνει συμμαχία, η Φόφη, ο Σταύρος και ο Κυριάκος, προσάπτουν ότι εγώ έχω κάνει συμμαχία για να, για να θολώσουν τα νερά της δικής τους συνωμοσίας, διαδίδουν ότι εγώ έχω κάνει συνωμοσία με τον Τσίπρα για να συνεργαστούμε αργότερα. Πάντως κύριε Πρόεδρε, άλλο συμμαχία, άλλο συνωμοσία. Η συμμαχία δεν είναι και τόσο στην πολιτική. Ναι, έχει όταν βάση. Κρύβεται είναι συνωμοσία. Ακούστε, όταν έχει γίνει συμμαχία και την αποκρύπτεις από τον κόσμο, τότε ονομάζεται συνωμοσία. Η συνωμοσία τούτο διαφέρει από τη συμμαχία. Μάλιστα. Στο ότι την κρύβεις δολίως για να κοροϊδέψεις τα πλήθη. Μάλιστα. Λάβατε. Εντάξει, πέστε μου. Δηλαδή, εν ολίγης, θέλω να τονίσω ότι πράγματι έφερε πιο κοντά το Τσίπρα και το Λεβέντη η απλή αναλογική. Πράγματι, γιατί εμείς περιμέναμε 80 χρόνια από την εποχή του Αλέξανδρου Παπαναστασίου περιμέναμε την απλή αναλογική, και ένας Θεός γνωρίζει αν στα επόμενα 50-70 χρόνια θα ξανασυζητηθεί με δυνατότητα να ψηφιστεί τόσο κοντά, να πλησιάσει δηλαδή η ψήφος της απλής αναλογικής στη Βουλή. Αυτές είναι ευκαιρίες που παρουσιάζονται μια φορά τον αιώνα. Το δείτε, δεν θα ξανασυζητηθεί ποτέ, γιατί το μέλλον θα είναι όλο να, λόγω χάρη ο Μητσοτάκης δήλωσε, θα το κάνει ξανά ενισχυμένη. Μάλιστα. Καταλάβατε, θα προσπαθήσουν και στο Σύνταγμα να το βάλουν οι δεξιοί ως ενισχυμένοι. Πάντως όπως φαίνεται... Οι δεξιοί δεν παρετούνται, ναι. ας λέει ο Τσίπρας.
ότι θα το βάλει την απλή. Mm-hmm. Αυτοί, αν γίνει η αναθεώρηση του συντάγματος, θα επιχειρήσουν να μονιμοποιήσουν την ενισχυμένη αναλογική. Τον πόνους. Τον πόνους, ναι. Βέβαια. Και άρα η απλή αναλογική μπορεί να μην ξαναπαρουσιαστεί ποτέ για 30-40 χρόνια. Γι' αυτό λέω η προδοσία της Φόφης είναι ιστορική και θα τιμωρηθεί. Μάλιστα. Γιατί ήταν μία φορά τέτοιο λαχείο να πλησιάσει το θέλημα του Αλέξανδρου Παπαναστασίου από τον τάφο να ικανοποιηθεί και πήγαν οι άνθρωποι εκείνη την ώρα και χάνανε συμμαχία με τη Νέα Δημοκρατία οι Πασοκτζίδες. Τρομερό αυτό. Σας λέω, εγώ μερικές φορές σηκώνομαι από τον ύπνο μου σαν εφιάλτης και δεν πιστεύω ότι έχει γίνει αυτό από τη Φόφη. Μάλιστα. Γιατί ήταν στην ιδρυτική διακήρυξη του Πασόκ η απλή αναλογική. Της 3ης Σεπτέμβρη, καταλάβατε. Μάλιστα. Είναι βαρύτατο το έγκλημα και γιατί είδα ανθρώπους σαν τον Λοβέρδο μπήκαν στο γραφείο μου μέσα mm-hmm. πριν την ψηφοφορία. Ναι. Και τους ρώτησα τι θα ψηφίσετε, λέω, μεθαύριο. Έλα μωρέ μου, λέει, και τι έγινε, χάνουμε 4 έδρες και τι εδώ σημασία έχει, λέει, να γίνονται κυβερνήσεις. Λέω, μα δεν σε ακούω, μιλάς σαν να μιλάει ο Κυριάκος, σαν να μιλάει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ήρθανε να σας ψήσουνε γενικά? Όχι, ήρθε μαζί με το γιο μου εκεί για τον μπάσκετ, ασχολούνται με, η Βουλή έχει ομάδα μπάσκετ. Μάλιστα. Δεν ήρθε επί τούτου, αλλά εγώ τον ευούτηξα και του λέω μεθαύριο είναι ένα πολύ κρίσιμο θέμα και δεν έχω καταλάβει το Πασόκ τι θα κάνει, του λέω. Μάλιστα. Και θέλω να ξέρω, του λέω, γιατί ανησυχώ, γιατί δεν θέλω να γίνει με. Του λέω. Mm-hmm. Εγώ έχω προσμετρήσει εσάς και το Σταύρο. Mm-hmm. Τι έχετε? Αλλά είδα ένα μίσος προς τον Τσίπρα. Δηλαδή οι άνθρωποι, δεν ξέρω, ο Βενιζέλος τους έχει οδηγήσει σε μια τέτοια εχθρότητα. Αυτός ο Βενιζέλος τελικά θα καταστρέψει το Πασόκ, θα το μηδενίσει. Είναι, δηλαδή φοβάμαι ότι επειδή έχει ένα πολιταρχικό πνεύμα mm-hmm. και απειλεί. Θεωρείτε ότι κινεί τα νήματα ακόμα. Λένε ότι απείλησε με διάσπαση. Ότι είπε, δηλαδή, στη Φόφη, η Φόφη ταλαντεύτηκε προς στιγμή και είπε την απλή αναλογική, είναι δύσκολο να μην την ψηφίσουμε, είπε. Και είπε ο Βενιζέλος ότι θα πάρω τους βουλευτές μου και θα φύγω. Θεωρείτε ότι κινεί ακόμα τα νήματα εντός του? Έχει 5-6 βουλευτές. Πώς είναι όλοι, 14, τους μισούς θα έπαιρνε και θα έφευγε. Έχει μεγάλο μίσος, επειδή είχε βγει ο Καμένος και του είχε για τα υποβρύχια ότι τα πήρε, δεν ξέρω τι του είχε πει, mm-hmm. και να τα υποβρύχια, το έχει πάρει προσωπικά. Προσωπικά είναι γεφύρωτο το χάσμα με τον Βενιζέλο. Ήθελα να ρωτήσω, θα μπορούσατε να έχετε μία σημερινή κυβέρνηση για να... Αποκλείεται αυτό. Όχι. Αποκλείεται. Κοιτάξτε, ξέρετε γιατί αποκλείεται. Mm-hmm. Διότι εγώ είμαι... Ο Τσίπρας έκανε το λάθος εξ αρχής που ήρθε και συνέχισε μια διαχείριση παρόμοια με του Σαμαρά. Mm. Δηλαδή κόψιμο μισθών και συντάξεων και επιβολή νέων φόρων. Ότι δι' αυτού του τρόπου εξισορροπούμε. Mm. Εν μένα η άποψή μου ήταν πάντα μείωση δαπανών, αφαίρεση παθογενειών. Mm-hmm. Μείωση δαπανών, δηλαδή τις εταιρείες φάντασμα του δημοσίου που πληρώνονται κάποιοι τσάμπα, τους αργομίστους που εντοπίζονται στις ΔΕΚΟ και στους Δήμους. Mm-hmm. Πολλά πράγματα εκεί πρέπει και τους τριπλοσυνταξιούχους να τους κάνουμε με μία, να συγχωνεύσουμε τη σύνταξή τους σε μία και τους διπλοσυνταξιούχους πάλι σε μία και να είναι μέχρι 1500 ευρώ που σήμερα είναι μέχρι 3078 ευρώ. Και επίσης τις συντάξεις των πλουσίων, 80.000 περιπτώσεις που έχουν εισοδήματα άνω των 3.000 ευρώ. Αναπήρους σε πολυτέκνους, σε μονογονικές μητέρες, σε φοιτητές, στρατιώτες, σε κατηγορίες ευάλωτες. Ο Τσίπρας δεν το έκανε αυτό, δεν ακολούθησε τη συνταγή αυτή. Εκεί έκανε το λάθος ο Κατρούγκαλος, μου είπε εμένα στο γραφείο μου ότι μίλησα και με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας επί των προτάσεων σας, λέει κύριε Λεβέντη, για το κόψιμο των συντάξεων των πλουσίων, και ο πρόεδρος. Μου έφερε δηλαδή ένα παράδειγμα τι δουλειά είχε ο πρόεδρος. Επί της πολιτικής μιας κυβέρνησης. Mm. Θα βγάζαμε τουλάχιστον 2,5 δις, με τα οποία θα ανακουφίζαμε, θα μπορούσαμε να κόψουμε σχεδόν όλο τον έμφυα
και να στηρίξουμε τις αδύναμες κατηγορίες. Δεν καταλαβαίνω η κυβέρνηση, διαφωνώ δηλαδή επί της ακολουθηθήσης πολιτικής. Μάλιστα. Άρα οπότε... δεν μπορώ να μπω εις καμία τέτοια κυβέρνηση για να γίνω συνένοχος επί πολιτικών τις οποίες δεν έχω εγώ διαμορφώσει. Mm-hmm. Εκείνο βέβαια που πιστεύω και έχω έναντι των ψηφοφόρων της Ένωσης Κεντρών που είναι κυρίως νέοι, έχω ως υποθήκη, είναι να μεγαλώσω την Ένωση Κεντρών. Δηλαδή να την πάω από 4, 14, να κάνω το πάνω ώστε να παίξει ρόλο μελλοντικά. Στη συζήτηση λοιπόν, εσύ... Και το βλέπω ότι αν έμπαινα σε κυβέρνηση θα ήταν καταστροφικό. Ότι θα ήταν καταστροφικό για, την, για το για κόμμα για την Ένωση Κεντρών. Ναι, γιατί είμαστε ένα κόμμα που μόλις μπήκαμε και θα λέγανε κάποιοι ότι πράγματι είμαστε δεκανίκοι. Θα είχαν και δίκιο. Μάλιστα. Λοιπόν, εν όψη όλων αυτών των πραγμάτων τώρα έχει δημιουργηθεί με τους δημοσιογράφους κάτι βλακίες, οι δημοσιογράφοι κάτι ηλιθιότητες, ότι ο Λεβέτης, γι' αυτό και αναγκάστηκα και είπα στη Βουλή, μα δεν θα φανεί αν είμαι δεκανίκη. Ενώ ποιοι είναι αυτοί που έχουν κάνει συνωμοσία πάλι δεν θα φανεί, δεν θα τους δούμε ξανά να παρουσιάζονται οι τρεις μαζί σε νομοσχέδια, σε επιθέσεις κατά του Τσίπρα, θα παρουσιαστούν. Εκείνο που έχω να πω, που θέλω όμως να βοηθήσω, είναι επειδή είδα ο Τσίπρας ότι με λαβαίνει υπόψη και ακούει φιλικά, φιλικά και εξωθεσμικά. Εξωθεσμικά. Θέλω να συναντώμαι με τον Πρωθυπουργό κάθε ένα μήνα, να του λέω τις απόψεις. Καλά, αυτό θεμητό είναι. Έτσι, επειδή μου είπε μόνος του ότι έχει ένα είδος, μάλιστα όταν το είπα έσπευσαν πάλι να το κατηγορήσουν, ένα είδος θαυμασμού προς το πρόσωπό μου ως κοινοβουλευτικού. Μάλιστα. Μου είπε είστε ο μόνος που όταν ανεβαίνετε στο βήμα της Βουλής μπαίνουν μέσα οι βουλευτές να σας ακούσουν ή όσοι λέει είναι εγωιστές, ακούστε τι μου είπε ο Τσίπρας, κάθονται στα γραφεία τους και ανεβάζουν τον ήχο και σας ακούνε από εκεί. Ωραία. Ναι, και αυτό συμβαίνει μόνο με εσάς, κύριε Λεβέντη. Όταν λοιπόν ένας πρωθυπουργός μιλάει έτσι, σημαίνει ότι σε έναν βαθμό με αγαπάει. Αυτόν τον πρωθυπουργό θέλω να τον βοηθήσω. Δεν μπορώ όμως να τον βοηθήσω συμμετέχοντας στην κυβέρνηση. Έτσι ξεκινάνε όλα. Με ένα φλερτ ξεκινάνε όλα πάντως, κύριε Πρόεδρε. Ναι, μπορεί να ξεκινήσετε. Εξελίσσετε το πράγμα. Εδώ όμως εκεί θα μείνουν, γιατί είμαι πολύ έμπειρος πολιτικός. Είμαι άνθρωπος που μπορεί να μπήκα στη Βουλή τώρα, αλλά είμαι 40 χρόνια στη Βουλή. Ξέρετε. Έχω αρχές. Καταλάβατε. Και εγώ περίμενα 35 χρόνια για να γίνει Ένωση Κεντρών. Δεν μπορώ. Ναι, λοιπόν, να κάψω το χαρτί, κύριε Πίκουλα. Καταλάβατε. Εγώ δεν είμαι ένας άνθρωπος που μπήκα εύκολα. Όλοι οι άλλοι, οι Βενιζέλοι, πήγαν στον Παπανδρέου, βγήκαν αμέσως. Ο Άδωνης πήγε από εδώ, πήγε από εκεί, βγήκε αμέσως βουλευτής. Εγώ έκατσα 35 χρόνια με τις αρχές μου. Είχατε τεράστιο αγροτικό, είναι αλήθεια. Αυτή τη ζωή μου τώρα, όχι για τον Τσίπρα, ούτε για την Παναγία των Παρισίων, δεν μπορώ να τη θυσιάσω. Μάλιστα. Δεν το ξέρει και γι' αυτό και δεν μου ζήτησε. Προς τιμή δεν σας έχει ζητήσει ο Πρωθυπουργός. Σε ένα εξ αυτών το περίμενα, για να είμαι ειλικρινής, να μου πει αν μου φύγει ο Καμένος. Ναι. Κύριε Λεβέ, τι θα κάνετε. Ούτε αυτό μου το είπε προς τιμή του. Δεν μου το είπε, κύριε Πίκουλα. Και αυτό αφήνει το σεβασμό μου προς το πρόσωπό του. Αλλά έως εκεί. Μάλιστα. Καταλάβατε. Δεν μπορώ να κάνω έναν αγώνα 35 ετών, γιατί εγώ και επί της ακολουθουμένης από τον Τσίπρα πολιτικής έχω ουσιώδεις αντιρρήσεις. Καταλάβατε, έχω ουσιώδεις. Εντάξει, και οι συμπράξεις πάντως μεταξύ κομμάτων με ουσιώδεις αντιρρήσεις. Παρά τις ουσιώδεις αντιρρήσεις χτίστηκαν. Σε εμάς θα ισχύει το εξής. Σε ό,τι συμφωνούμε θα ψηφίζουμε. Μάλιστα. Ό,τι είναι μέσα στην ψυχή μας που μπορούμε να το δικαιολογήσουμε. Να το στηρίξετε, ψυχικά, θα το στηρίξετε. Ιδεολογικά θα το στηρίξουμε. Τι περιμένει η Νέα Δημοκρατία τώρα, να θετήσω εγώ 50 ετών αυτοσεβασμό και να μην ψηφίσω την απλή αναλογική. Μάλιστα. Δηλαδή είναι τρελή αν περίμενα τέτοιο πράγμα. Στην συζήτηση για την κεντροαριστερά, γιατί δεν μπαίνετε σε αυτό όλη δεν την προσπάθεια. Γιατί δεν θεωρώ αυτούς κεντροαριστερά. Το Μεν Πασόκ το θεωρώ ένα κόμμα σκανδάλων που έχουν μείνει τώρα τα ερείπια του. Τα ερείπια του, το όλον Πασόκ, έχει φύγει προς το ΣΥΡΙΖΑ. Και έχουν μείνει τώρα κάτι παλαιές βεντέτες οικείωνες της Ακροπόλεως, που είναι θέμα χρόνου να εξαφανιστούν και από το χάρτη.
Ένα είναι αυτό. Αλλά οι κύονες της Ακροπόλεως όμως έχουν αντέξει χιλιάδες χρόνια, κύριε Πρόεδρε. Εντάξει, οπότε... ναι, αλλά οι κύονες ναι, γιατί είναι από μάρμαρο. Α. Οι Λοβέρδικοι Βενιζέλοι δεν νομίζω να είναι χιλιάδες χρόνια. Λοιπόν, και για το Σταύρο έχω την άποψη ότι κακώς μπήκε στην πολιτική. Α, στην δημοσιογραφία ήταν τόσο άσχημα. Δεν είναι άσχημο αυτό που λέω. Κοιτάξτε, εντάξει, δεν είναι και κομπλιμέντο. Μπορεί να είστε θαυμάσιο σαν γιατρό. Σαν γιατρό. Ο κρεμαστινό τώρα. Πάντα ο κρεμαστινό προχθέ με πλησίασε και μου λέει αυτό. Αυτό που έκανε ο Σκανδαλίδη και σε είπε έτσι ήταν κακό ιδιά. Που κανένα μα, μου λέει, σοβαρό άνθρωπο δεν το υιοθέτησε. Είναι προ τιμή του. Αυτέ είναι σπανιότητε. Ο κρεμαστινό κακό μπήκε και αυτό στην πολιτική. Είναι ένας άριστος γιατρός. Στην πολιτική τελικά τι θα μείνει από τον κρεμαστινό, τι εφθάρει. Τι θα μείνει, πέρασε κάτι από τις απόψεις του, νομίζω. Σε τούτη εδώ τη ζούγκλα, δηλαδή σε τούτη εδώ τη χιονοστιβάδα, ας πούμε, της διαπλοκής και της διαφθοράς, μπόρεσε ο κρεμαστινός να αντιτάξει κάτι, να πει έσωσα αυτό. Εγώ δεν νομίζω. Είναι ένας άριστος άνθρωπος που κακώς μπήκε στην πολιτική. Το ίδιο είναι και ο Θοδωράκης. Ο Θοδωράκης όταν είπανε ότι ίδρυσε κόμμα, είδα την πλάκα μου, λέω τι δουλειά έχει αυτό το παιδί, γιατί έκανε και εκπομπές μη πολιτικές, έκανε ρεπορτάζ. Ναι, όχι, ήταν και εκπομπές του πολύ καλές. Και κατάλαβα λοιπόν ότι τον ενθάρρυναν κάποιοι τρελοί, γιατί ήταν η εποχή που τα κόμματα παίρνανε μέχρι 110 έδρες τα πρώτα 120 και χρειαζόντουσαν κόμματα άλλα τσότες. Ναι. Και σου λέει ας πούμε να φτιάξουμε ένα κόμμα, να συμπληρώνουμε ή την ΕΕ ή το ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα. Και να φτιάνουμε έτσι τις κυβερνήσεις για να παίρνουμε τα έργα, για να παίρνουμε το ένα, για να παίρνουμε το άλλο. Και έτσι συνειδητά ή ασυνειδητά τον βάλανε σε μια ιστορία για την οποία δεν ήταν φτιαγμένο στο DNA του. Μάλιστα. Και το κατέστρεψαν. Και τι θα μείνει από το Σταύρο, τι θα μείνει ότι ή θα πάει σπίτι του και κακώς μπήκε στην πολιτική ή για να μείνει στη Βουλή πρέπει να γίνει ο λαούζος του Κυριάκου. Αυτό δεν είναι το δεύτερο εξευτελιστικό για ένα τόσο υψηλού επίπεδου δημοσιογράφου. Εντάξει κύριε αυτό. Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνομιλία. Καλημέρα. Για να είστε καλά. Καλημέρα.